η απίστευτη και απόλυτα συγκλονιστική ιστορία της διάσωσης ενός τρίποδου σκυλιού που σώθηκε αφού έμεινε στη θάλασσα επί τρεις ολόκληρες ώρες, κάνει το γύρο του κόσμου, προκαλώντας μεγάλη συγκίνηση. Η κηδεμόνας του Κατερίνα Σγούρα και ο πατέρας της που σώθηκαν από την πυρήνη κόλαση της Αττικής δεν σκέφτηκαν ούτε στιγμή να εγκαταλείψουν την προσπάθεια να τον κρατήσουν ζωντανό μέχρι τη στιγμή που επιβιβάστηκαν όλοι μαζί σε ένα από τα πρώτα σκάφη που έσπευσαν για βοήθεια. Είναι συγκλονιστικό το πώς προσπαθούν να βοηθήσουν μεγάλους, μικρούς, να τους δώσουν κουράγιο, να τους συστήσουν ψυχραιμία, να τους πούν ότι όλα θα πάνε καλά, να περιμένουν λίγο ακόμα. Οι εθελοντές της φιλοζωικής ομάδας Σύριος στο Ηράκλειο, που αναγνώρισαν με μεγάλη συγκίνηση τον Αμόρ, παρακολουθώντας σε ζωντανή σύνδεση τη διάσωσή του, έλαβαν σύντομα και το ευχάριστο μήνυμα από την κηδεμόνα του, που τον κράτησε στην αγκαλιά της μέχρι τη στιγμή της σωτηρίας. Ο μικρός μου ήρωας ήταν τρεις ώρες στην αγκαλιά μου μέσα στη θάλασσα, μπαρουτοκαπνισμένος, άλλαξε χρώμα από την κάπνα. Ο 5,5 ετών σήμερα Μόρ, που κλέβει την παράσταση όπου βρεθεί μαζί με την κηδεμόνα του, έζησε ως αδέσποτο στους δρόμους του Ηρακλείου μέχρι τη στιγμή που τον βρήκε έτοιμο θάνατο και βαριά τραυματισμένο στην παραλιακή λεωφόρο η εθελόντρια της φιλοζωικής ομάδας Σύριος, Μαρία Τρυπάκη. Ήταν στην σίδα, στη μέση, μισός κάτω, μισός πάνω στο πεζοδρόμιο, όχι πεζοδρόμιο, στην σίδα τέλος πάνω του δρόμου. Σταμάτησα να δω, το σκυλί δεν ήταν ακίνητο, δεν με κουνούσε, εγώ νόμιζα ότι ήταν πεθαμένο. Αλλά σταμάτησα να δω, δεν ξέρω πώς με φώτισε ο Θεός, να δω αν ζει. Και ήταν ζωντανό. Το σκυλάκι που είχε ονομαστεί Σάιμον στο διάστημα που έμεινε στο κοινοκομείο του Ηρακλείου, όπου ανάρρωσε μετά τον τραυματισμό του, είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο και οι προβλέψεις για την επιβίωσή του ήταν τότε απογοητευτικές. Έγινε καλά το πόδι στο πίσω, σπασμένο από τη μεριά του, τέλος πάντων, της λεκάνης. Αλλά με το χτύπημα στο μπροστινό του πόδι, ενώ δεν φαινόταν κάποιο πρόβλημα, είχε νεκρώσει. Κάποιο νεύρο προφανώς είχε χτυπήσει. Ο Αμόρ φιλοξενήθηκε πάνω από ένα χρόνο στο κοινοκομείο του Ηρακλείου, όπου ξεπέρασε κάθε συνέπεια του ακροτηριασμού του. Με τη στήριξη και την αγάπη των εθελοντών, έφτασε στην οικογένεια της Κατερίνας Γούρα στην Αθήνα, που άνοιξε την αγκαλιά της για να του χαρίσει μια απόλυτα φυσιολογική ως και υπερδραστήρια ζωή. Σε ένα τρίποδο σκυλάκι που καθυλώνει με την παρουσία του και το δυναμισμό του, χωρίς να θυμίζει σε τίποτα ανάπηρο ζωάκι. Γεια σου! Τι καλό που είσαι! Είναι μία μόνο από τις δεκάδες ιστορίες αγάπης και αφοσίωσης που ξεπροβάλλουν μέσα από τη στάχτη και τα αποκαίδια της μεγάλης τραγωδίας για να μας χαρίσουν χαμόγελα και αισιοδοξία, να μας θυμίσουν τις έννοιες του ανθρωπισμού, της αγάπης και του σεβασμού απέναντι σε κάθε ζωή.